Να καλημερίσουμε εδώ την κυρία Λιάννα Γούτα, που είναι χημικός, μηχανικός και σύμβουλος σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Καλή σας μέρα. Μην με εκθέσετε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, έτσι. Είναι πολύ κοντά έτσι όπως το περιγράψατε. Εγώ είμαι πιο κοντά. Αυτό που κάνουν τα φωτοβολταϊκά πάνελς είναι να μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό. Τη θερμότητα ή το φως. Την ηλιακή ενέργεια. Την ενέργεια. Σε αντίθεση με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα. Τα φωτοβολταϊκά λοιπόν είναι η καινούρια τεχνολογία η οποία μετατρέπει σε ηλεκτρισμό. Μας δίνει δηλαδή, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μια καινούρια τεχνολογία, ανανεώσιμη, αφού παίρνει τον ήλιο, δεν καταναλώνει καύσιμο. Είναι λοιπόν μια καινούργια τεχνολογία και βρίσκεται στα σπάργανά της, θα λέγαμε. Ακόμα δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Να, βλέπουμε εδώ ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Σωστά, ναι. Πατρίκα, θα συνδεθούμε τώρα σε λίγο. Ναι. Δεν είναι, είπατε, ανανεώσιμη. Είναι ανανεώσιμη. Απλώς αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ολική, η φωτοβολταϊκή, η ενέργεια από τη γεωθερμία, ακόμα επειδή είναι καινούργιες τεχνολογίες, δεν είναι οικονομικά βιώσιμες. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται μία ενίσχυση και μία όθηση και κίνητρα, και κίνητρα και για να εφαρμοστούν. Ελπίζοντας ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια, με την εξάπλωση αυτής της τεχνολογίας, θα μειωθούν οι τιμές, και το οποίο γίνεται στα φωτοβολταϊκά, πέφτουν οι τιμές συνεχώς, και μάλιστα προβλέπεται ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια περίπου θα μειωθούν έως και 30% οι τιμές των φωτοβολταϊκών. Αυτή τη στιγμή χρειάζονται οικονομική ενίσχυση. Και εδώ έρχονται τα κίνητρα τα οποία έχει θεσπίσει η πολιτεία, προκειμένου να προωθηθούν τα φωτοβολταϊκά. Αυτό αφορά μόνο πάρκα, φωτοβολταϊκά. Δεν αφορά μια πολυκατοικία να βάλει, όπως βάλει έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα, να βάλει ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Μπορεί να έχει και οικιακή εφαρμογή. Μπορεί και είναι επιθυμητό, και μακάρι να εξαπλωθούν τόσο ώστε να έχουμε και για οικιακή χρήση. Κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό θα γίνει, δηλαδή, όπως εξαπλώθηκε η ηλιακή θερμοσύμφωνα. Ήδη γίνεται σε πολλές χώρες. Ας πούμε η Γερμανία, η οποία είναι πρωτοπόρος στα φωτοβολταϊκά, παγκόσμια πρωτοπόρος. Αν δείτε τις στέγες των σπιτιών, θα δείτε πάρα πολλά φωτοβολταϊκά. Και για την εγκατάσταση και για τη λειτουργία. Δηλαδή και αγοράζει με υψηλή τιμή η ΔΕΗ το ρεύμα το οποίο παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, και επίσης επιδοτείται και η εγκατάσταση. Δηλαδή η ΔΕΗ έχει φτιάξει τίποτα δικά της τέτοια. Η ΔΕΗ θα φτιάξει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Μεγαλόπολη, 50 ΜΒ, το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο. Και θα σταματήσει να λειτουργούν αυτά τα φουγάρα εκεί. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε το μέγεθος. Θα φτιάξει το μεγαλύτερο, 50 ΜΒ. Αυτό που έχει εκεί με τους λιγνίτες, πόσο παράγει? Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο, ναι. Άρα είναι μια συμπληρωματική λύση, δεν είναι η ολοκληρωτική λύση. Εντάξει, το 50 ΜΒ, όπως αν καταλαβαίνω καλά, είναι 500 φορές περισσότερο από αυτή τη μονάδα που βλέπουμε τώρα. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο και αυτό, το 50 ΜΒ. Να σας πω ότι ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης των Ελληνικών Πετρελαίων, είναι 400 ΜΒ το μέγεθός του. Επομένως τα 50 ΜΒ είναι ένα μικρό. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το εξής. Αφενός έχουμε κάτι το οποίο είναι οικολογικό. Δεν μολύνει, δεν. Δεν έχει εκπομπές αερίων, του άνθρακα που μας φέρνει. Μπορεί να είναι μια επένδυση. Διότι άπαξ και το φτιάξεις, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να τα αγοράσει, έτσι δεν είναι? Είναι σύμβαση για 10 χρόνια, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για τα επόμενα άλλα 10 χρόνια, μονομερώς από τον παραγωγό. Αυτά μελλοντικά, κυρία Γούτα, θα μπορούμε πιο μικρά φυσικά να τα βάζουμε και στο σπίτι μας. Αυτό που αναμένεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι η βελτίωση των υλικών από το οποίο κατασκευάζεται αυτό το πάνελ, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει μεγαλύτερη απόδοση, άρα θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρότερη επιφάνεια και να είναι και πιο οικονομική, δηλαδή, η παραγωγή. Να βάλουμε στην κορυφή της πολυκατοικίας ένα τέτοιο πράγμα για να πει. Για μια πολυκατοικία χρειάζεται πολύ μικρότερη επιφάνεια. Ναι, προφανώς αυτό το πράγμα. Βλέπουμε εδώ, αλλά γιατί όπως είπαμε, 70 σπίτια. Δεν το κάνουμε έστω και με αυτά τα υλικά. Είναι ακριβό, όπως είπαμε. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση από το κράτος. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη και το θεσμικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Έχει ένα μικρό κενό που πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί, και το συζητάει το Υπουργείο Ανάπτυξης, από όσο γνωρίζω, ώστε να ενισχυθούν και οι οικιακοί καταναλωτές να τοποθετήσουν τέτοια. Χρειάζεται οικονομική ενίσχυση. Ναι. Να ρωτήσω, Κώστα. Μισό λεπτό, να πούμε κάτι. Το θέτετε το θέμα σε λάθος βάση, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Ναι, το θέμα μας δεν είναι το οικονομικό τόσο πολύ, όσο είναι οι αδειοδοτήσεις που πρέπει να παίρνουμε.
Δηλαδή δεν, μας, δεν, έχ, δεν έχουμε πρόβλημα στις αδειοδοτήσεις. Έχετε πρόβλημα. Ρώτησα προηγουμένως για τη γραφειοκρατία. Τι γίνεται με τις άδειες. Ναι, είναι δεδαλώδες η γραφειοκρατία. Όχι από τη ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ έχουμε άριστη συνεργασία. Δεν έχει πρόβλημα η ΔΕΗ. Μα λέει σε ένα χρόνο πριν κάνατε όλα τα χαρτιά. Υπάρχουν εταιρείες που κάνουν 5 χρόνια να μαζέψουν να πάρουν να λειτουργήσουν. Δεν μπορούμε τώρα καν να καταθέσουμε για να κάνουμε άλλη μονάδα, να φανταστείτε. Γιατί? Γιατί έχει κλείσει το πλαφόν, έχει γίνει προφανώς κακός πολιτικός σχεδιασμός από τη ΡΑΕ και μας έχει κλείσει το πλαφόν χωρίς να γίνουν έργα και δεν μας αφήνει πλέον να καταθέσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε άλλες μονάδες. Μισό λεπτό, κάτι δύο στα δύο. Δηλαδή τι λέει, τι τους γιατί έχει πλαφόν, ας πούμε, στην περιοχή, πόσα φωτοβολταϊκά. Έχει βγάλει ένα πλαφόν σε θέμα ισχύως ανάλογα με την περιφέρεια η οποία δράσει. Ναι. Ανάλογα με την περιφέρεια της Ελλάδος. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Άλλο είναι το πρόβλημα, ναι. Κύριε Καβουράκη, άλλο είναι το πρόβλημα. Εδώ και ένα χρόνο ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε το 2006 και που θέσπισε σε αυτά τα κίνητρα. Ναι. Επειδή ήταν τόσο ευνοϊκά τα κίνητρα. Υπήρξε μια χρονοστιβάδα κατάθεσης και καταστέθηκαν, να φανταστείτε, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο 7.800 αιτήσεις για 35.000 ήλιο έχουμε όμως, δηλαδή ναι, για 3.500 μεγαβάτ. Πολύ καλό είναι αυτό, μακάρι να τα δούμε και εγκατεστημένα. Δεν μου λέτε άλλο, να σου ρωτήσω. Το σύστημα. Κύριε Δερμανόπουλε. Δεν μπορεί να αδειοδοτήσει. Ναι, γιατί δεν είναι στο γέντρο, γιατί. Της κάτι από τη θάλασσα πόσο απέχετε, παιδιά. Η οποία πρέπει να απλοποιηθεί. Από τη θάλασσα πόσο απέχετε. 100 χιλιόμετρα και. Και γιατί και τι σου ήρθε ο ναυτέος εκεί και έκανε έλεγχο. Κάνει αυτοψία. Αυτό μπορεί να είναι μια απλή βεβαίωση απαλλαγής, ότι δεν εμπλέκεται καθόλου το Υπουργείο, το οποίο μπορεί να, σε άλλες περιπτώσεις να έχει κάποια εφαρμογή. Ναι. Γενικά οι αδειοδοτικές διαδικασίες έχουν πολλά χαρτιά και ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αποποιηθεί. Γιατί είμαι και κάτω στα Χανιά. Φάνηκε αυτό το πρόβλημα. Κάτω στα Χανιά για να χτίσεις στην ευρύτερη περιοχή, πρέπει να σου δώσει άδεια το ναυτικό. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Yeah. Για να χτίσεις. Γιατί το λιμάνι κάποιος το βάζει και είναι λες στην ναυτική περιοχή του 50. Και είμαστε το 2008. Και μπορεί να βάζει κανέναν όλμο εκεί. Ναι, θέλω να σου πω ότι απλώς κανείς δεν σκέφτηκε να το κόψει. Αυτό, αυτό είναι. Αυτό. Είναι αυτό η δύναμη της αδράνειας. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα σε όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες. Όχι μόνο για τα φωτοβολταϊκά, σε κάθε αδειοδοτική διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, για να μας στέλνετε ένα. Τι να κάνουμε, για καμία πτωστιέρα, τίποτα να ψήσουμε κάτω. Θα έχει κάτι, ας πούμε, να έχουμε. Δεν σου λείπει αν το ψήσουμε, μην ανησυχείς. Θα βρεις τον τρόπο εσύ. Ακόμα κάνουν η ΔΕΗ κλίση. Μία ημέρα τον ημέρα. Ένα φωτοβολταϊκό δικό μου. Εσύ θα τα τρώσω ΜΑ. Όχι, ΜΑ δεν είναι. Να πούμε λίγο ότι είναι πολύ σημαντικό, έχει πολλά πλεονεκτήματα και για την ενεργειακή εξάρτηση, που είναι μεγάλο πρόβλημα για όλες τις χώρες και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας και για το περιβάλλον, επειδή δεν εκπέμπει ρήπους. Επομένως θα πάμε προς τα εκεί υποχρεωτικά. Όλο ταφώς, κύριε Κούτα, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, καλημέρα.